Γεια σας, εδώ ο Λουκάς από το Greek Nea. Πριν να ξεκινήσουμε στο επόμενο βίντεο, θα σας παρακαλούσα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, πατώντας εγγραφή και μετά το κουδουνάκι και όλες. Άμα έχετε καμία ερώτηση όσον αφορά τη τεχνολογία, μπείτε greekpavlanea.com, πατάμε πώς να. Αν δεν βρίσκουμε την ερώτηση εδώ που έχουν κάνει και οι άλλοι, τότε πατάμε κάνε μια ερώτηση. Εδώ γράφουμε την ερώτηση και κάνουμε μια περιγραφή τι προβλήματα ή τι θέλουμε να μάθουμε σχετικά με την ερώτηση που έχουμε. Και μετά κάνουμε κλικ εδώ, πατάμε που λέει I'm not bot και υποβολή ερωτήσεις. Πάμε τώρα με το επόμενο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, αγαπητοί φίλοι, θα δούμε unboxing μια συσκευή Samsung Galaxy A35 5G. Και αφού κάνουμε το unboxing, μετά θα κάνουμε τις βασικές ρυθμίσεις για τη συσκευή για να λειτουργήσει σωστά. Ανοίγουμε πρώτα. Okay. Αυτή είναι η συσκευή. Είναι πολύ όμορφη συσκευή, ωραίο κινητό. Μέσα είναι το manual και το καλώδιο φόρτισης. Πριν να ανοίξουμε το κινητό μας, που έχουμε βάλει τη SIM, ενεργοποιούμε το κινητό πατώντας το Power On κουμπί. Συγκλωδώνουμε την κάρτα. Για να αλλάξετε το πιν της κάρτας, βλέπετε το άλλο βίντεο που έχουμε ανεβάσει για σας. Επιλέγουμε τη γλώσσα. Παρακόμενο. Υποδοχή. Αν είχαμε παλιά καμία συσκευή Galaxy ή Android, πατάμε σε συσκευή Galaxy για να γίνει εύκολη ρύθμιση από μια συσκευή στην άλλη. Διαφορετικά πατάμε μια αυτόματη ρύθμιση. Καλό είναι και εδώ να έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ. Γι' αυτό μπαίνουμε στο ίντερνετ. Θέλει να κάνει επανεκκίνηση. Αλήθεια είναι ότι αυτό το κρώμα τα σπάει. Είναι πολύ όμορφο κινητό. Εδώ μας ζητάει πάλι να κάνουμε αντιγραφή εφαρμογών και δεδομένων από παλιά συσκευή. Αν δεν έχουμε, πατάμε να μην γίνει η αντιγραφή.
για να κάνετε μεταφορά από μια παλιά συσκευή σε νέα συσκευή. Έχουμε κάνει άλλο ένα βίντεο που μπορείτε να το βλέπετε στα βίντεο που έχουμε ανεβάσει. Εδώ τώρα, αν έχουμε λογαριασμό στο Google, πληκτρολογούμε τον, για να πούμε στον λογαριασμό, βάζουμε το email, το τηλέφωνο και το κωδικό μετά, ή διαφορετικά πατάμε δημιουργία λογαριασμού. Εγώ που θα πατήσω δημιουργία λογαριασμού. Okay, αφού έχουμε συνδεθεί με τον λογαριασμό Google, εδώ τώρα ή δημιουργούμε PIN ή μοτίβο ή κάνουμε παράληψη. Προς το παρόν, παράληψη. Εδώ μας ρωτάει αν θέλουμε την Google Assistant. Εμένα δεν μ' αρέσει γιατί δεν είναι ότι είναι καλό στα ελληνικά. Πατάω παράληψη, παράληψη. Αν έχετε λογαριασμό στη Samsung, καλό είναι να συνδεθείτε. Διαφορετικά πατάτε ξέχασα το κωδικό ή δεν έχετε λογαριασμό. Ρύθμιση αργότερα. Παράληψη. Παράληψη. Υποδοχή. Έτοιμο. Σχεδόν είμαστε έτοιμοι. Okay. Ας ξεκινήσουμε. Συνέχεια. Εδώ αν θέλετε δηλώνετε ή διαφορετικά πατάτε παράληψη πάλι. Άμα δεν θέλετε να παίξετε παιχνίδια, θα ξετσεκάρουμε τις εφαρμογές. Με τέλος. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε τώρα, πρέπει να πάτε ρυθμίσεις, πρέπει να κατεβείτε κάτω, να πάτε ενημέρωση λογισμικού. Αυτό πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε. Λήψεις. Και πρέπει να κάνετε ενημέρωση του λογισμικού. Για να έχετε τα τελευταία νέα και για την ασφάλεια και για να λειτουργήσει σωστά η SIM card. Αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε που είδατε αυτό το βίντεο και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εδώ στο κανάλι μας και να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας greekpavlania.com. Γεια σας.